Θέλω να πάμε λίγο στην πυροσβεστική υπηρεσία. Είχαμε και μία άσκηση με την ονομασία Διαπυρός της πυροσβεστικής, σενάριο με εκτεταμένη πυρκαγιά δίπλα σε εγκαταστάσεις καυσίμων στα λινοπεράματα. Τα βασικά συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν έχουν να κάνουν με την ετοιμότητα, τον ηρωισμό βέβαια και την καλή εκπαίδευση των πυροσβεστών της Κρήτης του Ηρακλείου. Θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Γιώργο Παπαδομανολάκη, είναι Γενικός Γραμματέας Σωματείου Πυροσβεστών Ηρακλείου, νομού Ηρακλείου, Τρεις Πέδες, εν καμίνο. Την καλησπέρα μας, κύριε Παπαδομανολάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Παγιωτόπουλο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ξεκίνησα από την άσκηση, ωστόσο θέλω να ξεκινήσουμε λίγο και να σας ρωτήσω αναφορικά με το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται κατά το πρώτο διάστημα της τρέχουσα σεζόν. Περιστατικά, επιχειρήσεις, πού βρισκόμαστε? Δυστυχώς ξεκινήσαμε πολύ νωρίς τις διασώσεις και τους απεγκλωβισμούς στο νησί. Την περασμένη Τρίτη και την περασμένη Τετάρτη είχαμε στα Λευκάωρη και στο Ψιλωρίτη αντίστοιχα δύο μεγάλες επιχειρήσεις της Τρίτης ΕΜΑΚ αλλά και των παραπλησίων κλιμακίων που βρίσκονται στις λόγω περιοχές. Δυστυχώς ξεκινήσαμε κακά από την άνοιξη ήδη. Οι περιπατητές οι οποίοι χωρίς εξοπλισμό, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς χάρτη, χωρίς ενημέρωση ανεβαίνουν στους ορεινούς μας όχους για να ευχαριστηθούν τα κάλλη της κριτικής γης, αλλά δυστυχώς ταλαιπωρούν πάρα πολύ όλο το κρατικό μηχανισμό, το πυροσβεστικό σώμα και έχουμε δυστυχώς από πολύ νωρίς μπει σε μια διαδικασία που δεν την περιμέναμε ίσως και θα έπρεπε νομίζω ήδη οι ταξιδιωτικοί πράκτορες να χτυπήσουν λίγο το καμπανάκι και να είναι λίγο να προχωρήσουν στην ενημέρωση του κόσμου αυτού, διότι είναι τουρίστες οι εν λόγω διασωθήσεις ορειβάτες, έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να έρχονται εδώ πέρα να είναι πιο υποψιασμένοι και να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Έχετε δίκιο οι αρμόδιοι. Δεν ξέρω, ανυποψίαστοι πάντως αποκλείεται να έρχονται. Ξέρουν πολύ καλά που πάνε, που θα περπατήσουν, τι θα αντιμετωπίσουν, αλλά δεν ξέρουν πώς έχουμε να κάνουμε και με μία ότι υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους, ίσως. Κοιτάξτε, σίγουρα υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους. Υπάρχει βέβαια και ένας αδερφισμός εισαγωγικά, καθώς επίσης και ότι αυτοί έχουν μάθει στις χώρες τους όταν θα έχουν ένα μικρό ατύχημα, όταν θα έχουν χάσει το ένα μονοπάτι, να καλέσουν τις αρμόδιες αρχές του εξωτερικού, όπου αμέσως καταφθάνει διασωστικό ελικόπτερο, αναλαμβάνουν το χρέος της επιχείρησης και συμβαίνει κάτι τελείως διαφορετικό. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε περάσει ακόμα σε αυτό το στάδιο, έτσι ώστε να υπάρχει ένα ελικόπτερο ανά πάσα ώρα και στιγμή να μπορεί να διασώσει ένα ορειβάτη. Και έτσι ταλαιπωρείται το πυροσβεστικό σώμα για αρκετές ώρες έως και μέρες ολόκληρες για να βγουν εις πέρα στις επιχειρήσεις. Οπότε η προτροπή σας αυτή τη στιγμή, ακόμα και σε φορείς του τουρισμού, ποια είναι? Διαρκής ενημέρωση στους όλοι οι ταξιδιωτικοί πράκτορες θα πρέπει, και όχι μόνο βέβαια, έτσι, το ίδιο το Υπουργείο του Τουρισμού θα έπρεπε να ενημερώσει τις χώρες στις οποίες έχουμε εισερχόμενο κόσμο. Αυτό πρέπει να προάγουμε για τη δική τους ασφάλεια πάνω απ' όλα, αλλά και την ασφάλεια των φορέων της πυροσβεστικής. Και οποιοσδήποτε φορέας μπορεί να εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία. Να κάνουμε και μία αναφορά στην άσκηση η οποία πραγματοποιήθηκε και τα βασικά συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν, ποια ήταν? Κοιτάξτε, είναι μια τακτική άσκηση η οποία γίνεται κάθε χρόνο η Διαπυρός πριν την αντιπυρική, έτσι ώστε να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας, να δούμε ότι είμαστε ενεργοί, ότι μπορούμε να. Οποιοδήποτε συμβάν, ειδικά μετά από το τραγικό συμβάν το Στομάτι. Ακόμα έχει ευαισθητοποιηθεί όλο ο κρατικό μηχανισμό, δεν είναι μόνο η πυροσβεστική, είναι και οι υπόλοιποι κρατικοί φορεί, οι οποίοι όλοι μαζί σε τέτοια έκταση συμβάντα πρέπει να έρχονται σε επαφή, διότι όχι μόνο πρέπει να δούμε αν μπορούμε να συντονιστούμε μεταξύ μα, να γνωριστούμε μεταξύ μα, να μιλάμε κοινή γλώσσα και για να βγάλουμε τέτοιε επιχειρήσει πέρα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση, μια πολύ δύσκολη άσκηση, η οποία αν θα ήταν σε πραγματικέ συνθήκε, πράγματι θα μα έφερνε στα όρια μα, διότι είχαμε μια δασική πυρκαγιά, η οποία κατέβαινε σε μια αστική μεικτή περιοχή, η οποία κοντά ήταν δεξαμενές καυσίμων, περνούσε από το μεγαλύτερο άξονα της Κρήτης, το ΒΟΑΚ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε να γίνει άνετα ένα μικρό μάτι, εάν δεν ενεργήσουμε άμεσα, συντονισμένα, όλοι μαζί, να γίνει συντονισμένη απομάκρυση του κόσμου από τις κατοικίες, για να μην έχουμε ξανά αυτά τα τραγικά γεγονότα. Αλλά ήταν πραγματικά γίνανε με απόλυτη επιτυχία και χαίρομαι πραγματικά που όλοι οι φορείς μπορούμε να,
να συντονιστούμε και μακάρι να μην έχουμε βαντία συμβάντα, αλλά να μπορούμε να τα βγάλουμε εις πέρας. Μάλιστα, μάλιστα. Στο μέτωπο των ελλείψεων και με αυτό να κλείσουμε, η στελέχωση των υπηρεσιών πώς πάει φέτος, κύριε Παπαδομανουλάκη? Κάθε χρόνο και χειρότερα, νομίζω. Είπαμε, έχουμε ένα νοσύστατο σώμα, το ΕΜΟΔΕ, το οποίο είναι η δασοκομάντος. Από εκεί πέρα, από τον ήδη υποστελεχωμένο κόσμο και υπηρεσίες, πήγε ήδη κόσμος εκεί πέρα, οπότε καταλαβαίνετε ότι αντί να έχουμε πλεόνασμα, έχουμε πάλι έλλειμμα, δυστυχώς. Μάλιστα, μάλιστα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.